πάει άλλο με την ακρίβεια στον ηλεκτρισμό, δεν πάει άλλο με την ακρίβεια στην ενέργεια. Και γι' αυτό σήμερα σωματεία πρωτοβάθμια κάνουν κινητοποιήσεις σε 8 παρόχους ταυτόχρονα, παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος σε όλη την Αττική. Ας αναρωτηθούμε, έχουμε μήπως υπερβολικές απαιτήσεις, υπερβολικές ανάγκες, να μπορούμε να ζεσταθούμε όταν έτσι έχει κρύο, παραδείγματος χάρη. Τόσο παράλογο είναι αυτό. Σαν νέοι άνθρωποι, δεν δεχόμαστε σαν φυσική κατάσταση το 2022 να σκεφτόμαστε να ανάψουμε το φως, να σκεφτόμαστε πώς θα ζεσταθούμε. Γιατί βλέπουμε καθημερινά τον πληθωρισμό, την ακρίβεια να καλπάζουν, μαζικές ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα, την ενεργειακή φτώχεια να γενικεύεται. Τώρα, κάθε μήνα η κάθε εταιρεία προϋπολογίζει, εκτιμάει τι θα της κοστίσει η παραγωγή της ενέργειας, εκτιμάει τι θέλει να βγάλει στα κέρδος και κάθε μήνα ανακοινώνει την τιμή. Η ακρίβεια στην ενέργεια ξεκίνησε από τον Αύγουστο του 2021 ως αποτέλεσμα της ενιοποίησης της αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του χρηματιστηρίου της ενέργειας, το οποίο υλοποίησε η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ως αποτέλεσμα των ιδιωτικοποιήσεων που ήρθαν όλα αυτά τα χρόνια, ως αποτέλεσμα της περίφημης πράσινης μετάβασης. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα συναδέλφου μας που η ΕΙΔΑΠ τόλμησε να τη κόψει το νερό μόλις για 150 ευρώ. Αυτό για εμάς είναι βαρβαρότητα. Καμία οικογένεια δεν θα υπάρξει που θα κλειώνει μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Κανείς μαθητής δεν θα ξεμαγιάσει την ώρα που θα κάνει μάθημα. Κανένας άνθρωπος δεν θα αρνείται σε συνθήκες αναρκτική. Δεν θα τους το επιτρέψουμε και ξέρουμε τον τρόπο. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις μέσα από τους φοιτητικούς συλλόγους έτσι ώστε να ανέβει η ενημέρωση, η αποκάλυψη στους φοιτητές για την πραγματική αιτία αυτών των προβλημάτων. Η λύση είναι η αγωνιστική διεκδίκηση μαζί με τα συνδικάτα μας οργανωμένα, μαζικά με το σύνολο του λαού. Απαιτούμε να σταματήσουν τώρα οι αποκοπές ρεύματος και να επανασυνδεθεί το ρεύμα σε όσες οικογένειες το έχουν ανάγκη. Ο κάθε χώρος δουλειάς, το κάθε μαγαζί, το κάθε γραφείο, η κάθε εταιρεία να γίνει χώρος εσυκομού, συζήτησης με τον κάθε συνάδελφο για να δυναμώσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις για μαζικό απεργιακό ξεσηκωμό σε κάθε χώρο δουλειάς το αμέσως επόμενο διάστημα. Όσο μας βρίσκουν στον δρόμο να αγωνιζόμαστε, τόσο το καλύτερο για μας. Όσο υψώνουμε τείχος για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, τόσο θα ανοίγουμε και δρόμο για νέες κατακτήσεις.